κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, καθηγητής εργατικού δικαίου και η ομάδα του πέτυχαν το πρωτοφανές, αποζημίωση από τον ΕΦΚΑ σε συνταξιούχο που είχε καθυστέρηση στην καταβολή της σύνταξής του. Αυτό το γεγονός αποτελεί πρώτη φορά όχι μόνο για τη χώρα μας αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη. Ο κύριος Μητρόπουλος ενημερώνει πως όλοι οι συνταξιούχοι έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν αποζημίωση όταν δεν λαμβάνουν τη σύνταξή τους την ώρα της, ανοίγοντας τον δρόμο για περισσότερες διεκδικήσεις από τους πολίτες. Πρώτη φορά ακούω εγώ, εσείς το γράφετε, ότι ο ΕΦΚΑ αποζημιώνει ασφαλισμένο με 5.500 ευρώ γιατί καθυστέρησε η σύνταξή του. Μάλιστα, κερδίσαμε με τους συνεργάτες μας την πρώτη υπόθεση στην Ευρώπη και στην Ελλάδα που καταδικάζεται εθνικός ασφαλιστικός οργανισμός να πληρώσει σε ασφαλισμένη 5.500 αποζημίωση επειδή της καθυστέρησε τη σύνταξη. Τον αγώνα του ξεκινήσαμε το 2021 με τους συνεργάτες. Τελείωσε το εφετείο στις 23, το 2023. Ο ΕΦΚΑ έχασε και το πρωτοδικείο και το εφετείο και καταδικάστηκε σε μεγάλα δικαστικά έξοδα της ασφαλισμένης, η οποία πέρα από το κεφάλαιο της αποζημίωσης πήρε και τόκους και πήρε και τα δικαστικά έξοδα. Έτσι λοιπόν είναι η πρώτη απόφαση στην Ευρώπη και στις 47 χώρες της Ευρώπης δεν υπάρχει καταδίκη ασφαλιστικού οργανισμού επειδή καθυστέρησε τη χορήγηση της σύνταξης όταν την ετήθηκε η ασφαλισμένη. Είναι σημαντική δικαστική εξέλιξη και είμαι περήφανος που και αυτή την υπόθεση υπέρ των συνταξιούχων τη χειρίστηκα με τους συνεργάτες μου. Θέλω να πω ότι αυτό το δεδικασμένο τώρα, κύριε Μητρόπουλε, που καταφέρατε εσείς με την ομάδα σας, μπορεί να αποτελέσει και για κάποιους άλλους ανθρώπους που ενδεχομένως να βιώσουν την ίδια κατάσταση. Βεβαίως, επειδή ο ΕΦΚΑ δέχτηκε την ήττα του και δεν προσέφυγε στο Συμβούλιο Επικρατείας για να ανατρέψει την απόφαση και την εφήρμοσε, την εκτέλεσε, έδωσε τα χρήματα, ικανοποίησε την απόφαση, την υλοποίησε. Ναι. Αυτό το αποτελεί δικασμένο εθνικής εμβέλειας. Ναι. Σημαίνει ότι ο καθένας στην επικράτεια που έχει καθυστέρηση της σύνταξής του μπορεί να προσφύγει, να επικαλεστεί τις αποφάσεις που μπορεί να τις δει στην ιστοσελίδα της ΕΝΙΠΕΚ και να ζητήσει αποζημίωση και είναι σίγουρο ότι θα δικαιωθεί. Μάλιστα.